Πόλεμος ανακοινώσεων έχει ξεσπάσει ανάμεσα στον Αντώνη Κανάκη και τον τηλεοπτικό σταθμό Sky. Συγκεκριμένα, ο παρουσιαστής μιλάει για αναλυθείς διαρροές από τον τηλεοπτικό σταθμό που στόχο έχουν να δημιουργήσουν λαθασμένες εντυπώσεις. Ποτέ δεν αρνηθήκαμε να βγούμε μετά το Big Brother, αν και φανταζόμαστε πως πολλοί θα μας δικαιολογούσατε αν το κάναμε. Αλλά το αντίθετο. Ποτέ δεν ασκήσαμε κάποιο είδους βέτο για το ποια τρέιλερς θα παίζονται στα διαφημιστικά διαλύματα αυτών ή για οποιοδήποτε πρόσωπο του καναλιού. Ότι δηλαδή όλες αυτές οι ανοησίες δεν είναι τίποτα περισσότερο από μια απίστευτη λάσπη. Μάλιστα, τονίζει ότι ο ίδιος και η ομάδα του δεν είχαν παράλογες απαιτήσεις, αλλά ζητούσαν τα αυτονόητα σύμφωνα με τις συμβάσεις που είχαν υπογράψει με το κανάλι. Ξαφνικά, στη μέση της σεζόν και κόντρα στα ως τότε συμφωνηθέντα, μας πρότειναν να αλλάξει ώρα μετάδοσης στο Radio Arvilla, να πάει στις 11 και 4 και μόλις ξεκινήσει το Big Brother, η εκπομπή μας να μετακινηθεί εκ νέου στις 12. Να χρησιμοποιήσει δηλαδή ο Sky το Radio Arvilla, μετακινώντας το συνεχώς για να βουλώσει τις τρύπες του προγράμματος που το ίδιο το κανάλι δημιούργησε. Ο ίδιος τονίζει πως οι προτάσεις και οι λύσεις που έδωσε στον Sky για να βγουν στον αέρα ήταν πολλές αλλά απορρίφθηκαν. Όχι μόνο υψηλό λιντίν δεν απαιτήσαμε, αλλά αντιθέτως ζητήσαμε οποιοδήποτε πρόγραμμα στοιχειωδώς βιώσιμο μπορεί να τοποθετηθεί στην τρύπα προγράμματος που ο Sky δημιούργησε. Φτάσαμε στο σημείο να προτείνουμε να βγαίνουμε μετά από επαναλήψεις της σειράς Deadly Women, που δεν χρειάζεται να αναφέρουμε πόσο χαμηλή τηλεθέαση θα σημείωναν. Στα 31 αυτά χρόνια έχουμε δύο μονοπεριστατικά προστριβών. Το πρώτο δύο χρόνια πριν, όταν για συγκεκριμένους λόγους που σχετίζονταν με νεοπροσληφθέν τότε στέλεχος του Αντένα, οδηγηθήκαμε με λύπη στην αποχώρησή μας μετά από 21 χρόνια και τώρα αυτό. Η απάντηση του Sky ήταν άμεση, δημοσιεύοντας τα μηνύματα του παρουσιαστή προς τον τηλεοπτικό σταθμό. Παρακολουθώ στενά την πορεία των τηλεοπτικών πραγμάτων και προσπαθώ να βρω μια λύση προκειμένου να βγούμε στον αέρα με κάπως φυσιολογικές συνθήκες. Φοβάμαι ότι αυτή τη στιγμή, έτσι όπως έχει εξελιχθεί ο χάρτης, αυτό δεν γίνεται. Κουράστηκα και νιώθω ότι δεν θα αντέξω και τρίτη σεζόν, στην οποία το prime time του καναλιού μου αντιμετωπίζει τόσο σοβαρά προβλήματα. Σε ό,τι αφορά όμως τα δικά μας προγράμματα, όπως ανέφερα και σε προηγούμενο mail, δεν είμαστε διατεθειμένοι να τα θέσουμε με ευκολία σε κίνδυνο και φθορά. Έτσι όπως είναι τώρα τα πράγματα, καλύτερα να αφήσουμε το πρώτο μισό της σεζόν και βλέπουμε από Ιανουάριο. Πιστεύω πως η καλύτερη λύση είναι να βγούμε κανονικά στις περσινές ημέρες και ώρες όταν ξεκινήσει το Big Brother. Έπειτα από τις κατηγορίες του Αντώνη Κανάκη απέναντι στο κανάλι, οι ηθήνοντες του σταθμού διάλεξαν αυτόν τον τρόπο για να απαντήσουν σε όσα δημοσίευσε ο παρουσιαστής. Ο Sky σέβεται και τηρεί τις συμφωνίες που υπογράφει με συμβάσεις και γι' αυτό μέχρι και τον Ιανουάριο του 2020 επέδειξε καλοπιστία και ευελιξία, καταβάλλοντας μάλιστα στο σύνολό της την αμοιβή της ομάδας των Radio Arvilla παρά τη συστηματική τους άρνηση να βγουν στον αέρα. Όμως όλα έχουν τα όρια τους. Τα υπόλοιπα που αναφέρονται στη μακροσκελέστατη επιστολή τους αποτελούν από κοιήματα της φαντασίας τους.